Η οργή των σχολικών κοινοτήτων των Χανίων για τα λάθη και τις πολιτικές που δεν απέτρεψαν το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ήταν διάχυτη στη σημερινή κινητοποίηση των μαθητών στην πλατεία της Αγοράς. Ακόμα ένα έγκλημα μας γέμισε οργή. Είτε με τα κέρδη τους, είτε με ζωή. Θεωρούμε ότι χάθηκαν ζωές άδικα και ότι κανείς δεν κάνει τίποτα γι' αυτό και ότι πάλι θα ξεχαστεί και ότι δεν θα γίνει πάλι τίποτα. Να πάρουμε εκδίκηση από αυτό που έγινε στα Τέμπη και θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ώστε να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Με τον αυθορμητισμό των εφηβικών χρόνων τους και την αγνότητα των ψυχών τους, τα παιδιά αποτύπωσαν σε πλακάτ και πανό γνωστά μηνύματα των ημερών, εκφράζοντας τη θλίψη τους για τις απώλειες δεκάδων νέων ανθρώπων. Είναι πολύ στενάχωρο και ήταν πολύ άδικο για αυτές τις ψυχές να χαθούν έτσι. Και για τα λάθη άλλων ανθρώπων. Για τα άτομα και τις ψυχές που χαθήκαν εκεί στα Τέμπη. Διότι το θεωρούμε άδικο, διότι είχαν πει η κυβέρνηση πριν λίγα χρόνια ότι φτιάχτηκε εκεί η περιοχή. Αλλά το ίδιο έγινε πάλι. Από το 5ο γυμνάσιο Χανίων και ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε για τα παιδιά που χάθηκαν άδικα στα Τέμπη. Αντανακλώντας τα συναισθήματα ολόκληρης της κοινωνίας που υποκλίνεται στο δράμα των οικογενειών των θυμάτων και των διασωθέντων, αλλά απαιτεί να αποδοθεί δικαιοσύνη, οι μαθητές διαδήλωσαν ζητώντας να μην ξεχαστεί ποτέ αυτό το έγκλημα. Ήρθαμε εδώ πέρα να διαμαρτυρηθούμε για το τρένο, επειδή η κοινωνία δεν έκανε κάτι γι' αυτό άμεσα να ειδοποιήσει τις οικογένειες και ήρθαμε στους δρόμους να το φωνάξουμε δυνατά. Αύριο το απόγευμα έχει προγραμματιστεί μία ακόμα συγκέντρωση στο κέντρο των Χανίων, στην οποία ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή δεκάδες φορείς και σωματεία.